Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Βράδυ Πέμπτης στο Κόντρα. Όπως έλεγα και χθες, είναι μια εβδομάδα πολύ βαριά. Προχωρούν στη Βουλή νομοσχέδια, τα οποία θα κρίνουν και θα ρίξουν βαριά τη σκιά τους σε χρόνια πολλά, σε γενιές πολλές, από εδώ και πέρα, σε δεκαετίες ζωής εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων μελών της ελληνικής κοινωνίας. Συμπολιτών μας, ανδρών και γυναικών. Η ζωή μας αλλάζει. Και από ό,τι φαίνεται, και με το τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο Τσίπρα αυτή τη φορά, προηγήθηκαν τα πράσινα μνημόνια και τα γαλάζια μνημόνια. Με το τρίτο μνημόνιο, λοιπόν, το μνημόνιο Τσίπρα, η ζωή μας αλλάζει ακόμη προς το χειρότερο. Υπάρχουν δημοσιεύματα εφημερίδων σήμερα που μιλάνε για 17 χρόνια παραπάνω, 17 χρόνια καπέλο στην αύξηση ορίων ηλικίας για να βγει κανείς στη σύνταξη. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι θα πάμε σε συντάξεις πείνας 200 και 300 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Contra News, όπου ο Γιώργος Κουρής αναλύει πώς και με ποιες συνθήκες κάποιοι σπρώχνουν την κυβέρνηση να καταστήσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σύστημα επιδομάτων και φιλοδορημάτων, δηλαδή πτωχοκομείο. Ναι, ασφαλώς πρέπει να μιλήσουμε χωρίς ταμπού για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να δούμε τι πληρώνει ο καθένας και τι παίρνει. Να δούμε ποιο θα είναι το προνοιακό μέρος της σύνταξης. Αλλά όχι να τα βάζουμε όλα στη μηχανή του κοιμά, να τα αλέθουμε και μάλιστα μέσα από αυτή την κρεατομηχανή να βγαίνει πολύ άφθονο, αθώο αίμα. Τώρα, αυτά που δεν μπορούμε να συνοψίσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τα λένε πολύ εύκολα και πολύ συνοπτικά οι εκθέσεις των ξένων μεγάλων τραπεζικών κολοσσών. Δόθηκε στη δημοσιότητα από χθες η έκθεση της Credit Suisse, η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ και αναφέρει συγκεκριμένα νούμερα ότι η κρίση οικονομική στην Ελλάδα έκανε κάτι που δεν έκανε σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ιρλανδία. Δηλαδή τι έκανε? Διέλυσε την ελληνική μεσαία τάξη που, όπως λέει η έκθεση της Credit Suisse, αποτελούσε μέχρι τώρα τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας. Η έκθεση υπολογίζει ότι οι απώλειες σε εισόδημα για την ελληνική μεσαία τάξη ήταν πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή πάνω από μισό τρεις δολάρια. Λέει η έκθεση πάντα της Credit Suisse ότι το 2007, σύμφωνα με τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, που την ανεβάζει σε 1,2 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες, 1.200.000 Έλληνες και Ελληνίδες, είχε μια περιουσία που έφτανε το 1,163 δολάρια, ξαναλέω, περιουσία της ελληνικής μεσαίας τάξης μέχρι το 2007 το 1,163 δολάρια και σήμερα η έκθεση πάντα της Credit Suisse υπολογίζει την απώλεια σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μια απώλεια της τάξης του 41%. Αυτό σημαίνει φτωχοποίηση. Φτωχοποίηση με φι κεφαλαίο. Τώρα, το ερώτημα δεν είναι να απαριθμίζουμε τα δεινά μας. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βγούμε στο ξέφωτο. Ποια θα είναι η δύναμη, η κινητήρια δύναμη, στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο των θεσμών, στον χώρο της οικονομίας, που θα τραβήξει τη χώρα μπροστά, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το ερώτημα και με αυτό θα ξεκινήσω την εκπομπή. Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Φίλη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός δικηγόρος. Καλώς μας ήλθατε. Καλό βράδυ. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δική μου χαρά. Καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Φέκα, ο οποίος είναι αναλυτής των χρήματα αγορών και στέλεχος κομματικό της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Τάσο Γκουριώτη, ένα πάρα πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Είναι ο ιδρυτής και ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής εφημερίδας, για να είμαστε έτσι, να ακριβολογούμε, της ιστοσελίδας Defense.net, η οποία μετεξελίσσεται. Μετεξελίχθηκε σε Pro News. Σε Pro News. Ναι, άνοιξε την ύλη της, έκανε ένα άνοιγμα σε ευρύτερα θέματα μετά από 10 χρόνια πορείας Defense.net. Επιτυχούς πορείας, κύριε Κουριώτη. Όχι απλώς επιτυχούς πορείας, είναι ένα από τα 3-4 μεγαλύτερα. Αλλά θα παρακαλέσω και ως πρώην Υπουργός Άμυνας, αλλά και ως άνθρωπος
που ασχολούμαι με τα εθνικά θέματα εδώ και πολλές δεκαετίες, γιατί έχω μεράκι Όντως. Και πίστη σε αυτά, θα παρακαλέσω να μην ατονίσει το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, γιατί έτσι μάθαμε και αγαπήσαμε το DefenseNet για τα εθνικά θέματα, αλλά και για τα θέματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Θα παρακαλέσω πολύ. Η ψυχή του DefenseNet δεν αλλάζει. Έμεινε αυτή που είναι. Ωραία. Απλά εμπλουτίστηκε και με ευρύτερα θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Φίλη. Πράγματι, εγώ σας θυμάμαι από το 90 τουλάχιστον που ασχοληθήκατε. Ήμουν εκεί ακτιβιστής για πολλά χρόνια. Τότε με το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Της Βορείου Ηπείρου, ακριβώς. Ή Νοτιού Αλβανίας, όπως ακριβώς. Το πει κανείς. Δεν μου λέτε, κύριε Φίλη, περιμένατε ποτέ, επειδή είστε ένας άνθρωπος με συνέπεια. Είστε ένας άνθρωπος που δεν μεγαλώσατε στο κομματικό σωλήνα, αλλά ασκήσατε δικηγορία και ασκείτε με επιτυχία. Έχετε εκλεγεί επανειλημμένος στα συνδικαλιστικά όργανα των Ελλήνων δικηγόρων. Και ταυτόχρονα είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο ελληνικό κόμμα που είναι το πρώτο σήμερα σε κοινοβουλευτική και εκλογική δύναμη. Στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Πολύ καλά τα λέτε. Λοιπόν, το ερώτημα. Περιμένατε ποτέ πως η κυβέρνηση πρώτη φορά της αριστεράς θα έκανε τέτοιο τσεκούρωμα σε οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελληνών? Δηλαδή, ακόμη το συνταξιοδοτικό τώρα θα γίνει, τώρα μάλιστα, μετά την πρόταση της Επιτροπής Σοφών, η οποία δεν δεσμεύει βέβαια, αλλά θα ληφθεί υπόψη, ναι, έχει συμβουλευτική ο χαρακτήρα, θα αποφασιστεί στην πορεία. Έχουν το γίνει, ασφαλιστικό. Έχει γίνει ήδη περικοπή στις συντάξεις, 5-6%, ναι, γιατί αυξήθηκε η εισφορά για θέματα υγείας των συνταξιούχων. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε και σε μεγαλύτερες περικοπές, οι οποίες θα φτάσουν το 18%, θα φτάσουν το 18% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μιλάμε για νέο τσεκούρωμα, το οποίο βεβαίως, γιατί εδώ δεν λέμε ψέματα, λέμε μόνο αλήθειες, ακολουθεί, προστίθεται στο τσεκούρωμα που είχε γίνει στο παρελθόν, πριν από 2-2,5 χρόνια, από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα αυτά είναι απόρρια των δύο προηγουμένων μνημονίων και όσα δεν γίνανε από τα δύο προηγούμενα που ενσωματώθηκαν πιεστικά στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε και από, όλα, και από τα κόμματα εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το άλλο κόμμα του κυρίου Θεοδωράκη. Ναι, αλλά άλλα έχει υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτά. Τουλάχιστον πριν από το Γενάρη του 2015, έτσι δεν είναι? Για να τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είχε υποσχεθεί ότι θα ανακουφίσει, ότι έχει μια άλλη πολιτική, ότι θα διαπραγματευτεί. Βεβαίως. Και θα πετύχει αυτά που δεν μπορούν είναι, να πετύχουν οι κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό έλεγε τότε. Ναι. Και ανταυτού έχουμε νέο τσεκούρωμα. Ναι. Πάει το μαχαίρι πιο βαθιά. Κοιτάξτε. Τι δεν πάει καλά δηλαδή? Τι δεν γίνεται? Όχι. Καλά. Όχι, δεν είναι θέμα. Στραβός είναι ο γυαλός? Όχι. Ή στραβά αρμενίσουμε? Δεν είναι ότι δεν γίνεται καλά. Ναι. Είναι ότι υπήρξαν κάποιες λάθος εκτιμήσεις. Ή κάποιες υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις. Ναι. Υπήρξαν και εδώ. Υπήρξαν και στο θέμα της διαπραγμάτευσης για να γίνει το τρίτο μνημόνιο. Υπήρχαν κάποιες αισιόδοξες, ξαναλέω, εκτιμήσεις που δεν βγήκαν στην πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θα κριθεί στο εξής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στο εάν θα μπορέσει να διαχειριστεί μια υπάρχουσα δεδομένη κατάσταση με κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή, θα κριθεί. Και το κατάλαβα αυτό, αλλά δεν φαίνεται το κοινωνικό πρόσημο. Μα ακόμη είναι νωρίς, πώς θα φανεί? Φαίνεται μόνο το 20 μέρες έχει... νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Λίγες μέρες έχει που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Θα φανεί. Εξάλλου αυτή τη στιγμή η διάκριση ποια είναι? Έχει και 8 μήνες πίσω, 7 μήνες. Είναι... Θα φτάσουμε εκεί. Είναι νεοφιλελεύθερη και αντινεοφιλελεύθερη. Η διάκριση υπάρχει. Εδώ αυτό δηλαδή ως όλοι νεοφιλελεύθεροι. Που λένε. Στην πρακτική όχι. Πολιτική της καθημερινότητας ακολουθούν όλοι οι πολιτικές τους... περιορισμού της κυκλοφορίας χρήματος. Για δε τις 7 μήνες που λέτε, ναι, μην ξεχνάτε ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανετράπη λέτε εκ λόγω έσω. Των εσωτερικών. Ναι. Το ρίξαν οι δικοί του. Mm-hmm. Βεβαίως. Mm-hmm. Τώρα μάλιστα. Τουλάχιστον είναι ένα ομοιογενές κόμμα. Και τώρα θα κριθεί πια ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα μπορέσει να σταθεί στη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας και του κόσμου. Μάλιστα. Τώρα θα αρχίσει να κρίνεται. Μάλιστα. Και η κοινωνία θα του κάνει κριτική στήριξη. Όσοι κινούμαστε σε αυτό το χώρο, κριτική στήριξη. Κριτική στήριξη ή κριτική... Και δεν θα χαριστούμε σε λάθη. Κριτική αποδόμηση, κύριε Φίλη, διότι υπάρχει μία μοιραία πορεία. Τα κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες που εφήρμοσαν μνημόνια... Όλοι την πατήσαν στο τέλος. Ναι. Ασφαλώς.
Όμως, μακάρι να μπορέσει να συνδυάσει ο Αλέξης Τσίπρας αυτοί που τα εφήρμοσαν τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, να τα συνδυάσει με γενναίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ελλάδα και με μέτρα προσέλκυσης επενδύσεων για να έχουμε νέες θέσεις απασχόλησης για να βγει ο ελληνικός λαός από το αδιέξοδο και την απελπισία. Μακάρι. Υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τα άλλα κόμματα, τα τρία που προανέφερα. Δεν έχει νεοφιλελεύθερη ιδεολογία στο DNA του. Δεν την έχει αυτή. Τα άλλα την έχουν. Αρκεί να μην την αποκτήσει, γιατί είναι μεταδοτικό, ξέρετε. Αν την αποκτήσει, κακό του κεφαλιού του. Οι νεοφιλελεύθερες ακρότητες είναι μεταδοτικές. Κάτι ξέρω και εγώ από το κόμμα μου. Ευτυχώς δεν προσευλήθη, αλλά πολλοί έχουν προσβληθεί. Όχι, το δικό σας είναι, το κόμμα, κύριε Παναγιώτο. Είναι μεταδοτική η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Δεν είναι όλοι. Και επιπλέον έχει ένα πρόβλημα, ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία και της ελληνικής κοινωνίας και των ελληνικών κομμάτων. Αλλά είναι πολύ μεταδοτικός ο ιός, να τον προσέξουμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Φεκά. Η ιδεολογία του πιστεύω θα τον θωρακίσει. Όπως και ο κύριος Φιλής και εσείς προέρχεστε, αν και στέλεχος κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεστε από την ελληνική κοινωνία, δουλεύετε, είστε στέλεχος μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας και παρακολουθείτε την αγορά. Η αγορά πάει από το κακό στο χειρότερο. Είναι έτσι? Πραγματικά. Το χρηματιστήριο λειτουργεί το τελευταίο καιρό, από τον Ιούλιο και μετά, με περιορισμούς κεφαλαίων. Μα μπορεί να λειτουργήσουν αγορές, μπορεί να λειτουργήσουν χρήματα αγορές, μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία με capital control. Είναι δυνατόν? Το παράδειγμα της Αθήνας μας δείχνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί. Και μάλιστα αποτυπώνει και την ελληνική οικονομία. Για πείτε γενικώς μου, ποιοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους παρατηρείται ασφυξία επίπεδου θαλάμου εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή? Γιατί έχετε εικόνα εσείς. Η θεραπεία θα δοθεί στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου ρευστότητα. Ναι. Αναμένουμε την πολυπόθετη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Ναι. Διότι αλλιώς θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως και κινδύνο κουρέματος. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία. Δεν το θέλει ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος Ντράγκη. Το ρεπορτάζ το δικό μου από την αρχή επιμένει ότι ο Ντράγκη λέει: μην κουρέψετε καταθέσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων στις ελληνικές τράπεζες, διότι θα καταρρεύσει η τραπεζική πίστη στην Ελλάδα τουλάχιστον για τρεις γενιές. Έτσι, το φοβόσαστε εσείς αυτό, κύριε Φέκα? Ήδη σήμερα που μιλάμε, ο νόμος για το θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, ναι, δεν έχει περάσει το πολυνομοσχέδιο και άρα αναμένουμε... είναι σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Δεν είναι σε αυτό. Αναμένουμε την επόμενη Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη να κατατεθεί στη Βουλή. Αυτό είναι σημαντικό. Και μέχρι... να ψηφιστεί άμεσα. Και να ψηφιστεί, άμεσα. Γιατί στις 30 Οκτωβρίου αναμένουμε από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να μας πει ακριβώς τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζικών ιδρυμάτων. 30 Οκτωβρίου λοιπόν θα ξέρουμε τις ακριβείς ξημερώματα 31 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στις 30 Οκτωβρίου. Των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακριβώς. Έχετε εικόνα, θα φτάσουν τα 25 δις? Εκτιμώ ότι το ύψος το οποίο έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 25 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το ακραίο. Εκτιμώ, το βασικότερο είναι ποιες παραδοχές θα γίνουν και με ποιον τρόπο θα βγει το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι βρίσκονται τα επιτελεία των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιες παραδοχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους, προκειμένου να γνωρίζουν και αυτοί, με μια μικρή απόκληση ενδεχομένως, ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλύτερες θα υπάρξουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, τόσο και πιο δύσκολο θα είναι να γίνει και η αύξηση μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών. Εκεί είναι το θέμα των ιδιωτών. Η αύξηση αυτή θα προέλθει από ιδιώτες? Αυτό θα κριθεί από το ύψος. Όσο μεγαλύτερη. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε αυτή τη στιγμή, που είσαστε πολύ μέσα στην αγορά? Τι εκτιμούμε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς θέλουμε να γίνει μια και καλή ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ό,τι αρνητικό υπάρχει στους ισολογισμούς των τραπεζών να βγει. Ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια καινούργια διαδικασία από το νέο έτος,
Αν γίνεται να με άρση. Και να ξεκινήσουμε ακριβώς, θετικά δηλαδή. Λέτε, αυτό λέτε. Γιατί αν γίνει τώρα η αύξηση του κεφαλαίου των τραπεζών και δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και αύριο μεθαύριο εμφανιστεί κάτι άλλο χειρότερο, άρα πάλι θα έχουμε. Πρέπει να πούμε, στον κόσμο που αγωνιά. Πότε προβλέπετε, κύριε Φέκα, ότι μπορεί να έχουμε άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις κεφαλαίων, των capital control? Πότε? Αν και ακούμε ότι με τη λήξη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα γίνει άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, εγώ εκτίμησή μου είναι ότι θα αργήσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή. Διότι χώρια από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει και η κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει υπογράψει, προκειμένου να γίνει το σύστημα αξιόπιστο. Χωρίς αξιοπιστία το σύστημα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, το αν η κυβέρνηση περάσει την αξιολόγηση, που είναι πολύ κρίσιμη, αν η κυβέρνηση καταφέρει και προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, δεν θα είναι το επόμενο αναμενόμενο θετικό βήμα, η επόμενη αναμενόμενη θετική εξέλιξη, η άρση των περιορισμών? Όχι άμεσα. Όχι άμεσα. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη προϋπόθεση. Καταρχήν πρέπει να εμπεδωθεί και ένα κλίμα εμπιστοσύνη στον κόσμο. Για να μην τα σηκώσει. Και άκουγα το μεσημέρι. Πώς πρέπει να γίνει, κύριε Φίλιππ, για να πάω στον κύριο Κουριώτη. Στα δελτία ειδήσεων, που είχε πει ο κύριο Κουλιαράκη σήμερα εδώ στη συνέντευξη, ότι υπολογίζει μέσα στο τρίμηνο του 2016 να γίνει άρση των capital controls. Μακάρι να γίνει μέσα στο τρίμηνο του 2016. Ναι, κύριε Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, κύριε Φέκα, κύριε Κουριώτη, δεν μπορεί να προχωρήσει μια ανοιχτή οικονομία, μια ελεύθερη οικονομία μια ανοιχτή κοινωνία με capital control. Για να μην αδικήσω τον κύριο Κουριώτη, θέλω να επανέλθω στην ανακεφαλαιοποίηση αφού μιλήσει. Σύμφωνοι. Κύριε Κουριώτη, τι εικόνα έχετε? Να πούμε καταρχήν για το χώρο τη ανακεφαλαιοποίηση. Είστε καλά πληροφορημένο. Για τα θέματα capital control. Τα θέματα από τη στιγμή που επιβλήθηκε capital control, ειδικά μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι πρακτικά αδύνατον. Αυτό που λέγανε σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για ένα χρόνια, δύο χρόνια. Είπε χθες βέβαια το ευχάριστο ότι μπορεί το πρώτο τρίμηνο του 2016, αλλά δεν έχουμε αντικειμενικά προβλήματα. Πια το κυριότερο, βασικότερο αντικειμενικό πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη. Τα λεφτά που είναι στα στρώματα δεν επιστρέφουν. Τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν. Εγώ εκτιμώ πώς ότι. Πώς θα επιστρέψουν, κύριε. Πώς θα επιστρέψουν και πώς θα επιστρέψουν. Όταν η κυβέρνηση έχει πάρει τον μπαντά και κόβει χέρια, πόδια, δάχτυλα, πώς θα επιστρέψουν? Αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει διέξοδος να πει: φέρνω μια επένδυση. Το βασικότερο όλο δημιουργώ ένα κλίμα θετικό για να μπουν κάποια λεφτά στη χώρα. Μα είχαν από πριν φύγει, πρωτού ανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ομοτράπεζοι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται, το γνωρίζουν όσο το γνωρίζω και εγώ, ότι η οικονομία σημαίνει κλίμα. Πάνω απ' όλα. Για να φτιάξει το ψυχολογία, κλίμα, πάνω απ' όλα. Είναι ψυχολογία. Για να φτιάξει λοιπόν το οικονομικό κλίμα, πρέπει να δούμε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για να δούμε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, μπαίνουμε μετά σε ένα φαύλο κύκλο. Πρέπει να δούμε φτηνό χρήμα στη χώρα. Για να μπει φτηνό χρήμα, πρέπει να βγούμε στις αγορές. Και για να βγούμε στις αγορές πάλι, θέλει ανάπτυξη. Δεν γίνονται όλα ως διαμαγείας. Εδώ που έχουμε φτάσει σε μια αδιέξοδη εμπολής κατάσταση. Η οποία κατάσταση δεν νομίζω ότι ούτε το 2016 ούτε το 2017 θα δούμε κάποιες βελτιώσεις. Δεν θέλω να παίξω το ρόλο της Κασάνδρας, αλλά αν κάποιος έχει κάποια ουσιαστικά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία να τα εκθέσει, με πολύ ευχαρίστηση θα τον ακούω. Πώς θα μπορούσαμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο? Ο φαύλος, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, η οποιαδήποτε οικονομία στον πλανήτη, είτε η ελληνική, είτε η κινέζικη, είτε η αμερικάνικη, είτε οποιαδήποτε άλλη, θέλει κεφάλαια. Αυτό το επενδύσεις. Διεθνή κεφάλαια υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τα φέρουμε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, πρώτον, διεθνή κεφάλαια υπάρχουν, αλλά υπάρχουν διεθνή κεφάλαια. Το συντομότερο ανέκδοτο αυτή τη στιγμή στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους είναι το επένδυση στην Ελλάδα. Όταν θα έρθει μια εταιρεία και θα πρέπει να προκαταβάλει τους φόρους της επόμενης χρονιάς, έχετε δει κανένα κράτος που να πρέπει να προκαταβάλει ο άλλος 100% των φόρων της επόμενης χρονιάς? Ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα? Για να και αν την επόμενη χρονιά δεν πάει καλά η δουλειά του, κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε έτσι. Ας πω κάτι, ένας φίλος άνοιξε ένα μαγαζάκι, ένα μικρό μαγαζάκι και πουλάει ήδη καφέ κλπ. Ξέρετε πόσες άδειες έχει αυτή τη πείρα αυτή τη στιγμή για να πουλήσει αυτό? Από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μιλάμε για εφορίες κλπ. 10! 10 άδειες μου τις έδειξε μία-μία για να ανοίξει ένα μαγαζάκι να πουλάει φιστίκια. Τι λέμε τώρα, ποιος θα έρθει να κάνει επένδυση? Μιλήσουμε για μεγαλύτερες επενδύσεις, μιλήσουμε για επενδύσεις δηλαδή στον χώρο του τουρισμού. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι ένα κεφάλαιο πρακτικά ακόμα αναξιοποιητό.
Έχουμε 17, λέμε έχουμε 17,5 εκατομμύρια τουρίστες και το Παρίσι έχει 22,5. Το Παρίσι μόνο του έχει 22,5. Η Βαρκελόνη μόνη της έχει 20 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται άλλα πράγματα, όχι αυτά. Δυστυχώς και η κυβέρνηση, το λέω και η κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει, είναι δεμένη χειροπόδαρα. Έκανε μια πραγματικά ειλικρινή προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να το αναγνωρίσουμε. Τους πρώτους στη διαπραγμάτευση έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά δυστυχώς το ό,τι μπορούσε δεν αρκούσε. Αυτό έδειξαν τα πράγματα. Θέλω να σας κάνω και μια ειδικότερη ερώτηση, γιατί ξέρετε πολύ καλά και τις διεθνείς αγορές. Και μεταξύ των διεθνών αγορών, ξέρετε τις αγορές της Μέσης Ανατολής, ξέρετε τις αγορές της Νότιας Ευρώπης, ξέρετε την αγορά της Αμερικής, ξέρετε όμως και την ρωσική αγορά πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά στις σχέσεις της ελληνικής οικονομίας με τη ρωσική αγορά. Γιατί από εκεί προσδοκούμε πολλά. Η ρωσική αγορά, το ενδιαφέρον, το επενδυτικό ενδιαφέρον από πλευρά της Ρωσίας πάγωσε εκεί γύρω στα μέσα του 2014. Γιατί? Για λόγους οι οποίοι είχαν να κάνουν κυρίως με την κρίση στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία. Ακριβώς. Η συμμετοχή, και με τη συμμετοχή της Ελλάδος στις κυρώσεις των δυτικών. Δεν είναι. Καταρχήν χτυπήθηκαν κέρια οι αγρότες. Με το εμπάργκο. Η ρωσική, βέβαια, με το εμπάργκο. Η ρωσική αγορά ήταν η μεγαλύτερη αγορά προϊόντων για περιοδοειδών και λοιπά. Των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Τελείωσε, πάγωσε αυτή η αγορά. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, κάποιες καταρχήν συμφωνίες μεταξύ του πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Πούτιν, και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Τσίπρα, για να υπάρξει ένας απεγκλωβισμός, να υπάρξει ένα bypass των κυρώσεων με κάποιο τρόπο. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Υπάρχει μια θετική βούληση. Οι σχέσεις αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, ρωσικής κυβέρνησης με την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι κακές. Αντίθετα με ό,τι θρυλείται, δεν είναι κακές. Πιθανόν δεν είναι οι τόσο σφιχτές, δεν θα έχουμε τους τόσο σφιχτούς αναγκαλισμούς του πρώτου εξαμήνου. Αλλά δεν είναι κακές. Ποντάρει ακόμα η κυβέρνηση, η ρωσική κυβέρνηση, ποντάρει στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι δυνατό, ξέρετε, και αυτοί οι καπιταλιστές είναι, κατά ψέματα, έτσι. Βέβαια. Θέλουν όταν επενδύουν, θέλουν να κερδίζουν. Και σε ορισμένες περιπτώσεις σκληροί καπιταλιστές. Είναι σκληροί καπιταλιστές. Όπως και οι Κινέζοι. Είναι πάρα πολύ σκληροί. Όπως και οι Κινέζοι. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί. Όταν λοιπόν έρχονται εδώ πέρα και μπαίνουν μέσα σε αυτό το κυκαιώνα της γραφειοκρατίας, της τρέλας, της φορολογικής. Αυτό, συγγνώμη, θα το χαρακτηρίσω, αλλά πρόκειται για φορολογική ανομαλία αυτό το πράγμα. Το να αλλάζεις φορολογικό σύστημα κάθε χρόνο, αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ψυχολογικό, είναι θέμα που άπτεται έρευνας ψυχολογικής, μάλιστα, όχι οικονομικής. Ποιος θα έρθει σε μια χώρα να επενδύσει που αλλάζει το φορολογικό της σύστημα σε ένα χρόνο? Ποιος νορμάλ άνθρωπος? Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία λέμε. Ωραίο είναι να λέμε ζητούμε ξένες επενδύσεις, θα έχουμε ξένες επενδύσεις. Είναι μια χώρα η οποία έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει υποδομές. Έχουμε συνθήκες για να προσελκύσουμε. Εξαιρετικές. Πιθανόν θα έλεγα τις καλύτερες στον πλανήτη. Το πρώτο συνθήκες. Προϊόν μας είναι. Νομοθεσία κατάλληλη δεν έχουμε. Προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Φορολογία κατάλληλη δεν έχουμε για να γίνουμε ελκυστικοί. Ποιος θα έρθει να επενδύσει από τη στιγμή που σας επαναλαμβάνω. Έχουμε αυτό το έχουμε πρόβλημα φορολογίας. Είναι μείζον αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει έτσι. Ίσως ο απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει βέβαια τον πόνο του, έχει το ένα φορολογικό, πώς το λένε, ξύλο να πέσει το κεφάλι του μετά το άλλο, αλλά γολγοθάς, πραγματικά, τρώει και ξύλο καθημερινά από τους έτσι, φόρους, έτσι. Οι έξω έχουν ένα board of directors, έχουν τους συζητητές, έχουν τους αναλυτές και λένε, Ελλάδα, ωραία, επένδυση ένα δις. Σε βάθος δεκαετίας, τι θα μας φέρει? Και από κάτω είναι ένα reject. Μάλιστα. Πώς θα έρθει ο άλλος εδώ πέρα? Κύριε Μάγια, τον πλάνο μου επιτρέπετε. Σε αυτό το σωστό, πολύ μια σωστό κουβέντα που για να πάμε είπε, σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Θέλω να πω το εξής. Όντως το φορολογικό είναι από τα πρωταρχικά προβλήματα. Θα πρέπει. Και από τα εμπόδια για να δούμε για είσοδο επενδυτών στην επενδύσεις. Ελλάδα. Που είναι κάτι απαραίτητο. Κατ' εμέ θα πρέπει στην αναθεώρηση του συντάγματος να υπάρξει πρόβλεψη για το φορολογικό σύστημα. Για να έχει ο άλλος που έρχεται να επενδύσει σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Ακριβώς. Ας πούμε για 5 χρόνια, μην πούμε για 10. Για αναθεώρηση δεν γίνεται νωρίτερα από 5 χρόνια και των πραγμάτων, να ξέρει όμως ότι πλέον για είναι προστατευμένο. Λοιπόν, αυτά από τους τρεις συνομιλητές μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Είμαι υποχρεωμένος, κύριε Φίλη, να σας θέσω και θέματα, θα έλεγα,
δεν θα έλεγα κουτσομπολιού, ό,τι θα έλεγα πολιτικού περιθωρίου, τα οποία όμως βλέπετε ότι γίνονται κυρίαρχα στην κυβέρνηση. Ποιος είναι ο υπουργός ο οποίος ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχεσαι. Και άλλα πολλά πιπεράτα και περίεργα, αλλά και άλλα πολλά ουσιαστικά που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος. Να είστε κοντά μας.